Εύκολο σχετικά το θεματάκι αυτό. Έστω λέει ένας υπολογιστής με μήκος λέξης 8 διαδικών ψηφίων, το κρατάμε αυτό, στον οποίο οι αρνητικοί αριθμοί αναπαρίστανται με τη μορφή συμπληρώματος ως προς 2. Και μας λέει καταρχάς να μετατρέψουμε το 9 και το 11 στους αντίστοιχους διαδικούς αριθμούς και αμέσως μετά μας ζητάει να κάνουμε μια πρόσθεση και μια αφαίρεση στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Οπότε λοιπόν ένα κλασικό τύπου θέμα θα λέγαμε, έτσι που θέλει την εξάσκηση, την πρόσθεση, την αφαίρεση, αλλά και στην αναπαράσταση. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα ερωτήματα λίγο με τη σειρά. Ξεκινάμε με τους αριθμούς αυτούς τους δεκαδικούς και έχουμε το 9 του δεκαδικού συστήματος της αρίθμησης λοιπόν να το μετατρέψουμε στο διαδικό. Για να κάνουμε αυτό και επειδή είναι αυτόνομο ερώτημα θα το αναπτύξω πλήρως, έτσι, δηλαδή θα φτιάξω το πινακάκι το γνωστό. Θα πάρω δηλαδή τον αριθμό, ο οποίος είναι το 9, θα το διαιρέσω διαδοχικά με το 2 και κρατάω στις δύο στήλες το πηλίκο της διαίρεσης και επίσης το υπόλοιπο της διαίρεσης. Επιλέγω να το παρουσιάσω έτσι, επειδή κρίνω ότι είναι ένα ερώτημα ολόκληρο, πάρα πολύ εύκολο, να δώσω καλή αποτύπωση στο γραπτό, να τσιμπήσω μια μονάδα. 9 δια 2 λοιπόν μας κάνει το πηλίκο 4 και μου αφήνει και υπόλοιπο μια μονάδα. Αμέσως μετά έχουμε 4 δια 2, το πηλίκο είναι 2 και μου αφήνει υπόλοιπο μια μονάδα. 2 δια 2, το πηλίκο είναι 1 και μου αφήνει υπόλοιπο μια μονάδα. Και τέλος 1 δια 2, το πηλίκο είναι 0 και μου αφήνει υπόλοιπο μια μονάδα. Σταματάω εδώ, διότι το πηλίκο έγινε 0. Άρα έχουμε στην αναπαράστασή μας ότι το 9 του δεκαδικού είναι ο διαδικός αριθμός 1001. Καλή αποτύπωση γενικώς στο χαρτί μας είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, έτσι. Και πάμε αντιστοίχως το 11 του δεκαδικού να το μετατρέψουμε στο ισοδύναμο διαδικό. Και έχουμε και λέμε λοιπόν, φτιάχνουμε τις στήλες, ξεκινάμε, έχουμε τον αριθμό τον οποίο θα το διαιρέσουμε αρχικά με το 2 και αμέσως μετά τις δύο στήλες, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Πηλίκο λοιπόν της διαίρεσης, υπόλοιπο της διαίρεσης. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, έχουμε 11 δια 2, το πηλίκο είναι 5, υπόλοιπο μια μονάδα, 5 δια 2, το πηλίκο είναι 2 και μου αφήνει υπόλοιπο μια μονάδα, 2 δια 2, το πηλίκο είναι 1 και μου αφήνει υπόλοιπο 0 και τέλος 1 δια 2, το πηλίκο είναι 0 και μου αφήνει υπόλοιπο μια μονάδα. Μαζεύω πάντα το αποτέλεσμα στο τέλος, άρα έχουμε ότι το 11 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης είναι ο αριθμός, από κάτω προς τα πάνω προσοχή, 10-11 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Τα φτιάξαμε λοιπόν όλα αυτά και πάμε τώρα με το καλό στο ερώτημα 2. Να πάμε να κάνουμε την πρόσθεση στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Επειδή τώρα μου λέει στο συγκεκριμένο υπολογιστή, ο οποίος είναι οκτάμπιτος όπως λέει στην εκφώνηση, έχουμε ότι η αναπαράσταση των αριθμών είναι η εξής. Έχω ότι το αριθμός 9 του δεκαδικού συστήματος θα τον συμπληρώσω από αριστερά με μηδενικά. Εντάξει. Άρα λοιπόν να το τονίσω ότι αυτή είναι η αναπαράσταση των αριθμών στον υπολογιστή, διότι είναι, ξαναλέω, οκτάμπιτος. Άρα λοιπόν κοπανάω 1, 2, 3, 4 μηδενικά και αμέσως μετά βάζω τον αριθμό 1001. Συνεχίζω αμέσως μετά με το 11 του δεκαδικού και έχω ότι αυτό η αναπαράστασή του είναι βάζω 1, 2, 3, 4 μηδενικά αριστερά και βάζω μετά το 10, 11. Και χάρηκαμε ιδιαιτέρως λοιπόν διότι δώσαμε την αναπαράσταση όπως είναι στον υπολογιστή. Αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε τώρα την πρόσθεση. Και τώρα ξαναλέω, επειδή είναι στον οκτάμπιτο, έτσι επιλέγω να το παρουσιάσω με τα 8 bits. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό εδώ το πρώτο αριθμό και ο δεύτερος προσθετέως είναι 1, 2, 3, 4 μηδενικά και 10, 11. Γραμμή λοιπόν αμέσως μετά και αμέσως μετά προσθέτω τους δύο αριθμούς και έχω 1 και 1 μου κάνει 0 και έχω και μεταφορά κρατουμένου 1. 1 και 1 0 και έχω μεταφορά κρατουμένου 1, άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι 1 εδώ πέρα. Πάμε στην άλλη στήλη, 1 και 1 το αποτέλεσμα είναι 0 και έχω μεταφορά κρατουμένου μιας μονάδας, 1 και 0 και 0 μου κάνει 1 και όλα τα υπόλοιπα είναι κουλούρια. Εντάξει. Άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι, το γράφω και λίγο έτσι τυπικά, το ξαναλέω ότι μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολή, αλλά παρόλα αυτά δείχνει καλή εικόνα, έτσι, δηλαδή δείχνει ότι ξέρω τι μου γίνεται. 1, 2, 3, 4 λοιπόν, 10, 11, η πρόσθεση την οποία έκανα μου έδωσε τελικά τον διαδικό αριθμό, ο οποίος είναι 1, 2, 3, μηδενικά, 10, 100 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Αυτά. Τώρα, θα το κάνω αυτό, παρόλο που είναι καταχρηστικό, δεν το ζητάει η εκφώνηση, το κάνω μόνο και μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους αν θες. Εντάξει, να κάνουμε και μία επαλήθευση εδώ πολύ μικρή. Παρόλο που δεν το ζητάει, το ξαναλέω, το κάνω μόνο και μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και μου κάνει και καλό κιόλας, να ξέρω δηλαδή τι μου γίνεται, δηλαδή ότι όντως έκανα σωστά τις πράξεις μου. Οπότε λοιπόν έχω αυτές είναι οι μονάδες, διάδες, τετράδες, οχτάδες και δεκαεξάδες.
Έχω λοιπόν μία δεκαεξάδα και έχω και μία τετράδα. 16 και 4 λοιπόν μου κάνει 20 το τελικό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν έχω το 9 και 11, όντως είναι 20 στο δεκαδικό. Και άρα λοιπόν τα έχω κάνει καλά, μπορώ να προχωρήσω με στοχοπροσύλληση στο τρίτο ερώτημα. Τρίτο ερώτημα λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την αφαίρεση. Και η αναπαράσταση όμως είναι με συμπλήρωμα ως προς 2. Οπότε θα πρέπει να πάω και να κάνω την αναπαράσταση του μείον 11, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τυπικά όπως έχουμε συνηθίσει τη διαδικασία. Ο μειωτέος λοιπόν, καταρχάς, είναι ο διαδικός αριθμός 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1. Αμέσως μετά έχουμε τον αφαιρεταίο, ο οποίος αφαιρεταίος, προσοχή, είναι το 11. Άρα λοιπόν είναι ο αριθμός 1, 2, 3, 4, 0 και αμέσως μετά το 11. Στον αφαιρεταίο τώρα θα απεικονίσω το συμπλήρωμα ως προς 1. Εντάξει, και αμέσως μετά και το συμπλήρωμα ως προς 2. Αντιστροφή των bits λοιπόν για το συμπλήρωμα ως προς 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Και αμέσως μετά έχουμε το συμπλήρωμα ως προς 2. Το οποίο συμπλήρωμα ως προς 2 είναι να πάω να προσθέσω μία μονάδα στο τέλος και έχω λοιπόν ότι στην ουσία είναι μηδενικό το τελευταίο, άρα απλά αυτό θα γίνει 1, τα υπόλοιπα όλα είναι απλή αντιγραφή, 0101, έτσι. Και τώρα, αυτό το οποίο κάνουμε αμέσως μετά με την μεθοδολογία του συμπληρώματος ως προς 2 είναι ότι θα κάνουμε πρόσθεση, έτσι. Κάνω πρόσθεση λοιπόν του μειωτέου με το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρεταίου. Άρα λοιπόν έχουμε ότι ο μειωτέος στη διαδική του αναπαράστασης με 8 bits, μια και είναι και 8 bits ο υπολογιστής, είναι αυτή εδώ. Και αμέσως μετά για το συμπλήρωμα ως προς 2 έχουμε 1-1-1-1-0-1-0-1, έτσι. Πολύ ωραία. Πηγαίνω αμέσως μετά και τα προσθέτω λοιπόν αυτά τα δύο. Και έχουμε και λέμε 1 και 1 μου κάνει 0 και έχουμε και μεταφορά κρατουμένου. 1 εδώ πέρα η μεταφορά του κρατουμένου, έτσι. 0 και 1 αμέσως μετά μας κάνει 1, 1 και 0 μας κάνει 1. 1 και 0 πάλι μου κάνει 1, 1, 1, 1 και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα, εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε ότι στον συγκεκριμένο υπολογιστή λοιπόν η αφαίρεση των δύο αριθμών οι οποίοι ήταν με το συμπλήρωμα ως προς 2, έτσι με την απεικόνηση μάλλον του συμπληρώματος ως προς 2, είναι ότι πήρα αυτόν εδώ τον οχταψήφιο αριθμό, το 1001. Θα επιλέξω να απεικονίσω την πρόσθεση, δεν πειράζει, εντάξει. Δηλαδή το συμπληρώματος ως προς 2 για να φαίνεται λίγο ότι έκανε και αυτή την πράξη στην ουσία. 0101 του διαδικού μου έδωσε τελικά το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αυτός εδώ ο οχτάμπιτος αριθμός στον υπολογιστή, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και αμέσως μετά 1, 2. Τώρα, εδώ πέρα, επειδή είναι αρνητική και όλες οι αριθμοί, όμως καλό θα ήταν, θα τους σβήσω αυτό εδώ, δεν μου αρέσει ότι λέω ότι αυτός είναι ο διαδικός αριθμός, αλλά ότι έκανα αυτή την πράξη στον υπολογιστή, εντάξει. Αυτό για τους λόγους της αποτύπωσης που είπαμε, γιατί ο διαδικός αριθμός είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να κάνω και την επαλήθευσή μου, εντάξει, θα κάνω και επαλήθευση ότι όντως το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Με το μολύβι μου το κάνω αυτό εδώ. Οπότε λοιπόν έχω ότι ο αριθμός ο οποίος προέκυψε ήταν αυτός εδώ, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7 και ένα μηδενικό τέρμα πατησίων. Και πάμε τώρα να δούμε την επαλήθευση. Θα πάρουμε πρώτα απ' όλα το συμπλήρωμα ως προς 1, εντάξει, γιατί είναι αρνητικός αριθμός, το κατάλαβα από το αριστερότερο bit, το οποίο είναι άσος. Παίρνω λοιπόν το συμπλήρωμα ως προς 1, 1, 2, 3, 4, μηδενικά, 1, 2, 3 και αμέσως μετά ένας άσος. Και τώρα θα πάρω το συμπλήρωμα ως προς 2 αυτού του αριθμού και έχουμε 1, 2, 3, 4, μηδενικά, 1, 2 και 1, 0 στο τέλος. Αυτός εδώ τώρα ο διαδικός αριθμός είναι 0 μονάδες και επίσης έχουμε μία διάδα, άρα λοιπόν είναι ο αριθμός 2, έτσι, του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Άρα ποιος αρνητικός αριθμός έχουμε τελικά, είναι ο αριθμός μείον 2, έτσι, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Προσοχή, και για να είναι και επαρκές αυτό εδώ, αυτό είναι το μέτρο του αριθμού όπως λέμε. Άρα το αποτέλεσμα το οποίο βγάλαμε είναι μείον 2, πάρα πολύ ωραία, γιατί 9-11 μας κάνει όντως μείον 2 και έτσι έχουμε κάνει μια ορθή αποτύπωση στο χαρτί μας. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή την ωραία άσκηση εξάσκησης.